παρουσιάζουμε εδώ στην ταβέρνα του Ζήνο την ρετσίνα μας, όπου έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες να έρθουν να δοκιμάσουν τη ρετσίνα του Τυρνάβου. Υπάρχει επίχυση από τον κόσμο, έτσι όπως βλέπετε ως πολιτή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να μην εστιάσουμε μόνο στην Κοζάνη. Γνωρίζουν τη ρετσίνα Τυρνάβου? Τη γνωρίζουν τη ρετσίνα του Τυρνάβου. Φαίνεται ότι την επιλέγουν, τους αρέσει. Είναι μια πολύ καλή ρετσίνα, την προτιμώ εδώ και χρόνια. Έτυχε να την προσφέρουν σε αυτό το κατάστημα και μοιραία. Την έχετε δοκιμάσει και την έχω δοκιμάσει, ναι. Στις εξόδους σας την επιλέγετε, όταν πάτε για φαγητό? Όταν υπάρχει, ναι. Την έχουν αρκετά καταστήματα εδώ στην Κοζάνη? Όχι πάρα πολλά, αλλά την έχουν. Κάπου μπορώ να την βρω. Είναι τοπικό προϊόν. Να στρίξουμε την τοπική αγορά και είναι πράγματι ένα καλό προϊόν. Γνωρίζατε εσείς από πριν? Είναι δηλαδή ρετσίνα συγκεκριμένη? Όχι ακριβώς, διάφορα, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι ένα καλό προϊόν. Πώς σας φαίνεται η ρετσίνα? Πολύ ωραία. Είναι, τώρα την έχω δοκιμάσει, μου άρεσε πάρα πολύ και μάλλον θα συνεχίσω να πίνω την Τυρνάβου. Έχει μια ιδιαίτερη γεύση και ένα ιδιαίτερο άρωμα για ρετσίνα. Είναι κάτι μεταξύ κρασιού και ρετσίνας. Πρώτη φορά έχω δοκιμάσει και νομίζω ότι έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Αυτή η ρετσίνα είναι εδώ και 35 χρόνια. Από τη γνωρίζω εγώ σαν μαγαζάτορας. Τη βλέπετε 35 χρόνια? Βεβαίως. Και είναι μία από τις πολύ καλές ρετσίνες. Ο Τύρναβος, να ξέρετε, όχι μόνο αυτή η ρετσίνα, γενικά όλα τα κρασιά του είναι πρώτης ποιότητας όλα. Και εγώ τα δουλεύω όλα τα χρόνια, όλα. Νομίζω ότι σήμερα μετά από αυτή τη βραδιά έτσι ο κόσμος μπαίνει λίγο στο κλίμα, γνωρίζει καλύτερα το προϊόν και θα το επιλέγει στη συνέχεια. Βεβαίως, γι' αυτό ήρθαν και τα παιδιά σήμερα εδώ να βοηθήσουν και αυτοί μαζί και με εμάς φυσικά. Με τι το συνοδεύετε? Αν έχεις όρεξη, με πολλά κελάρνη, λίγο κουκουρέτσι, κιμπάπ. Μην ξεχάσουμε τα προδοσιακά, γαρδούμπα, τυλιχτό, η Κοζάνη υποφέρει από την παλιά παραδοσιακή κουζίνα. Την οποία εσείς διατηρείτε βεβαίως. Όλα τα χρόνια. Δεν παρακλίνεται καθόλου? Όχι, και θα παραμείνει ώσπου αντέξουμε. Ο συνεταιρισμός, εινοποιητικός συνεταιρισμός Τυρνάβου, είναι από το 1961. Αυτή τη στιγμή επαριθμεί 450 μέλη, οι οποίοι είναι όλοι αγρότες. Είναι γνωστός και στην ευρύτερη περιοχή και γενικώς όλη την Ελλάδα, με μια μεγάλη ποικιλία ετικετών στα κρασιά και πολύ δυνατό το τσίπουρο του Τυρνάβου, που είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το γνωρίζουν όλοι ότι ο συνεταιρισμός και τα κρασιά του, όπως και η ρετσίνα που δημιουργείται, είναι από δικούς μας αμπελώνες. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα. Είναι ελληνικό προϊόν, 100% ελληνικό προϊόν. Αυτό φαίνεται ότι ανταποκρίνεται από τον κόσμο, στηρίζεται ελληνικά προϊόντα. Έτσι και εμείς πήραμε τη δύναμη να έρθουμε πιο κοντά τους, να τους κεράσουμε ένα κρασί, μια ρετσίνα. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τι το ιδιαίτερο έχουν γενικότερα να πούμε τα είδη, να μην εστιάσουμε μόνο στη ρετσίνα? Είναι η ποιότητα, είναι το καθαρό το σταφύλι, είναι ο τρόπος που καλλιεργείται στους αμπελώνες σας? Είναι ο τρόπος που καλλιεργείται στους αμπελώνες μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι όσον αφορά για το σταφύλι. Έτσι, υπάρχουν γεωπόνοι που παρακολουθούν τα αμπέλια μας. Παίρνουμε πάντα, ας πούμε, την καρδιά του αμπελώνα. Χρησιμοποιούμε πάντα το καλύτερο. Γι' αυτό και είμαστε τόσα χρόνια στην αγορά, είμαστε γνωστοί, προσπαθούμε να βγάλουμε το 100% του καλύτερου προϊόν. Και έχετε ανοίξει και τα φτερά σας στο εξωτερικό, ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες στο εξωτερικό, μας έχουν Κίνα, Γερμανία, Αυστραλία και συνέχεια, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα τμήμα εξαγωγών, που μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Με τη σειρά να βοηθήσουμε και το κανάλι που βοήθησε σε αυτή την εκδήλωση, όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Δεμερτζίδη την Κάβα,